Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 14 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εβδομάδα που ξεκίνησαν και οι Πανελλήνιες. Έχουμε πολλά θέματα και στην αυτοδιοικητική ατζέντα και θα τα εξετάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τα του κορονοϊού, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Τουλάχιστον αυτό λένε και τα επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά και οι ίδιοι οι λοιμοξιολόγοι στις ενημερώσεις που κάνουν. Από εκεί πέρα θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το ζήτημα της αντιπυρικής περίοδου. Είχαμε επίβλεψη έργων από τον ίδιο τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά από σήμερα έχουμε και σε ισχύ την επιχείρηση Δριάδες, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων σχετικά με την αντιπυρική θωράκιση περιοχών. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Επίσης, να σας προαναγγείλω ότι σε λίγη ώρα θα βρίσκεται εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Μιχάλης Σταυρονουδάκης, να δούμε όλα τα ανοιχτά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, καθώς και όλο αυτό το πυκνό έργο κοινοβουλευτικό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πάμε λοιπόν να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Βλέπουμε ότι συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας στέλνετε και δικά σας μηνύματα σε σχέση με θέματα που συζητάμε εδώ. Την Παρασκευή, για παράδειγμα, είχαμε και μηνύματα σχετικά με τις πλημμύρες που είχαμε σε κάποιες περιοχές. Είναι κάτι το οποίο το επιζητούμε και θέλουμε πολύ να συμμετέχετε κι εσείς, να έχουμε αυτή την αφίδρομη σχέση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attica.tv.gr, 211-27-0071, ενώ το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.tv.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για να μας παρακολουθείτε φυσικά και μέσω live streaming. Και τέλος, το κανάλι μας στο YouTube, Δημοσκοπήσεις Attica TV. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Όπως είπα, θέλουμε καθημερινά να έχουμε αμφίδρομη σχέση με εσάς, τα δικά σας ζητήματα, τα δικά σας προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχει διαμορφωθεί ο χάρτης, ο επιδημιολογικός χάρτης, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ που έγιναν χθες. Αναμένουμε και σήμερα τις νέες ανακοινώσεις. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι 297 είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού, τα 140 εντοπίζονται στην Αττική. Και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική 22 κρούσματα, στο Βόρειο τομέα Αθηνών 12 κρούσματα, στη Δυτική Αττική 3 κρούσματα, στο Δυτικό τομέα Αθηνών 22 κρούσματα, 46 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού τομέα Αθηνών, 21 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου τομέα Αθηνών, 12 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και 2 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Αττικής. Αυτός είναι ο επιδημιολογικός χάρτης. Αφού δείτε αμέσως μετά τι λένε οι λοιμοξιολόγοι αλλά και ο κύριος Χαρδαλιάς στην πρόσφατη ενημέρωση που έκαναν σχετικά με τον κορονοϊό, αμέσως μετά θα δούμε τα κρούσματα που είναι ενεργά στη Δυτική Αττική, αναδήμο της Δυτικής Αττικής. Πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο και επανερχόμαστε. Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα μας είναι σαφής. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν συνολικά 6.500 νέα κρούσματα. Ο μέσος κυλιόμενος των τελευταίων 7 ημέρων μειώθηκε για πρώτη φορά κάτω από τα 1.000 νέα κρούσματα ανά ημέρα και φτάσαμε δηλαδή στην επιδημιολογική εικόνα που είχε η χώρα μας στις αρχές του έτους και πριν την έναρξη του τρίτου κύματος. Η εικόνα στην πραγματικότητα είναι ακόμα καλύτερη από αυτή που μας δείχνουν τα νούμερα αυτά που σας μόλις σας είπα. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα μισά από τα κρούσματα που δηλώνονται σήμερα έχουν διαγνωστεί μέσω των αυτοδιαγνωστικών τεστ σε ασυμπτωματικά άτομα. Μικρή αύξηση του υγειονομικού φορτίου παρατηρείται στην περιφερειακή ενότητα ΚΟ, η οποία σύμφωνα με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ανεβαίνει επίπεδο και μεταφέρεται στο πορτοκαλί, στο επίπεδο 3, του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας. Παράκληση στους κατοίκους του όμορφου νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τα επόμενα 24 ώρα, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά του ιού στην ίδια την κοινότητα. Ενώ σας διαβεβαιώνω ότι στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να στεγανοποιήσουμε αυτές τις μικρές ηρωές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει και τη συγκεκριμένη αύξηση. Την ίδια στιγμή, το υγειονομικό φορτίο δείχνει σημεία υπαναχώρησης ή σταθερότητας σε όλη τη χώρα και ειδικά σε 24 περιφερειακές ενότητες δείχνει σημαντική υποχώρηση. Γεγονός το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Πιο συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες, 16 περιφερειακές ενότητες, περιφερειακές ενότητες Βορείου τομέα Αθηνών, Βιωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Αχαΐας, Ρεθύμνου, Ευβίας, Τελοκαρνανίας, Τίνου, Λέσβου, Κιλκής, Ηρακλείου, Σύρου, Άνδρου και Καλύμνου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο επίπεδο, στο επίπεδο 2 δηλαδή από το πορτοκαλί.
Και επίσης άλλες 8 περιφερειακές ενότητες. Οι περιφερειακές ενότητες Πρέβεζα, Σάμου, Λευκάδας, Κεφαλνίας, Ευρυτανίας, Θάσου, Λίμνου και Μήλου πέφτουν επίσης σε επίπεδο και μεταφέρονται από το κίτρινο στο πράσινο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο 1. Όμως ας μην εφησυχάζουμε, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο ιός είναι εκεί έξω, είναι ανάμεσά μας. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο την επιδημιολογική εικόνα της Δυτικής Αττικής, τι συμβαίνει σύμφωνα με την εβδομαδιαία επισκόπηση. Ξαναλέω για άλλη μια φορά, μιλάμε για τα κρούσματα, τα ενεργά κρούσματα που έχουν καταγραφεί από την προηγούμενη Δευτέρα στις 12 η ώρα μέχρι και σήμερα στις 12 η ώρα και συγκεκριμένα είναι 156 ενεργά κρούσματα στο σύνολο της Δυτικής Αττικής, σε νοσηλεία είναι 34 πολίτες και σε απομόνωση κατοίκων 122 πολίτες. Αναδήμο τώρα της Δυτικής Αττικής, στο Δήμο Ελευσίνας το σύνολο ενεργών κρουσμάτων είναι 27, στο Δήμο Ασπροπύργου 56 ενεργά κρούσματα, στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας 23 ενεργά κρούσματα, στο Δήμο Μεγαραίων 12 ενεργά κρούσματα και στο Δήμο Φιλής 38 ενεργά κρούσματα. Αυτή είναι η επιδημιολογική καταγραφή τόσο της Δυτικής Αττικής όσο είδατε και στην αρχή γενικότερα της Αττικής. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα νέα κρούσματα που θα ανακοινωθούν. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλύτερη κατάσταση που επικρατεί, αλλά μένει να καταγραφεί και βάσει των κρουσμάτων. Επίσης είπα ότι σήμερα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την αντιπυρική περίοδο όπως κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε επί της ουσίας τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος βρέθηκε στο Τατόι. Να σας πω βέβαια, να πω για άλλη μια φορά, επειδή θέλουμε και δικά σας μηνύματα και πολλοί αιρετοί στέλνουν μηνύματα και ερωτήματα, σε λίγη ώρα θα βρίσκεται εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Μιχάλης Σταυρανουδάκης, να συζητήσουμε για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της αυτοδιοίκησης και τα θέματα που απασχολούν, αλλά φυσικά και τα θέματα που το προηγούμενο διάστημα και το επόμενο διάστημα απασχολούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Λοιπόν, στο Τατόι βρέθηκε σήμερα ο κύριος Χαρδαλιάς, όπου επιθεώρησε τα έργα που γίνονται τόσο για την αντιπυρική προστασία, βλέπετε και τις σχετικές εικόνες, αλλά ένα βασικό ζήτημα που απασχόλησε τον κύριο Χαρδαλιά και βρέθηκε στους συγκεκριμένους χώρους είναι το άνοιγμα των αντιπυρικών ζωνών. Είναι κέριο ζήτημα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία που βλέπετε είναι οι περιοχές, οι 18 περιοχές που βρίσκονται υποκαθεστώς επαπελούμενου κινδύνου, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα που είναι σε ισχύ η επιχείρηση Δριάδες θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μαζευτούν κλαδιά, να ανοιχτούν αντιπυρικές ζώνες, έτσι ώστε να προστατευθεί. Μάλιστα, ενημέρωσε ο ίδιος ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ότι θα γίνει και μια ανάλογη κίνηση και στο δάσος του Σέξου. Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, όλοι οι αυτοδιοικητικοί και οι δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας είχαν πει ότι υπάρχει ζήτημα με το συγκεκριμένο δάσος, πρέπει να προβλεφθεί έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι αύριο έχουμε έκτακτη συνέντευξη τύπου από τον κύριο Χαρδαλιά, όπου θα ενημερώσει για όλες τις κινήσεις που γίνονται από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και φυσικά την Πολιτική Προστασία γενικότερα, όλες τις κινήσεις που γίνονται σχετικά με την αντιπυρική περίοδο, πώς θωρακιζόμαστε, ποιες ενέργειες έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα την παρακολουθήσουμε αύριο. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το τηλεοπτικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις πυρκαγιές και επανερχόμαστε. Η αστυνομία έχει κλείσει όλους τους δρόμους, έχει εκενώσει όλα τα σπίτια. Είναι σπίτι που καίγεται. Αφήσαμε την περιουσία μας στο σπίτι μας για να σωθούμε. Καίγεται όλα η φωτιά. Η φωτιά μέσα στο δάσος. Έχονται δυνάμεις από όλη την πυροβόληση και την αστυνομία. Μπορούμε να σβήσουμε μια φωτιά. Αλλά δεν μπορούμε να σβήσουμε τις τραγικές συνέπειες της. Γι' αυτό δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά το καλοκαίρι. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Δεν παίζουμε με τη φωτιά, γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας. Πολιτική προστασία. Οδηγίες λοιπόν σχετικά με την αντιπυρική προστασία και συγκεκριμένα της Δυτικής Αττικής ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, ο κύριος Λευτέρης Κοσμόπουλος, όπου επί της ουσίας απαγόρευσε την κυκλοφορία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Και ποιες είναι αυτές οι συνθήκες? Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, όπου υπάρχει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4 και 5, δηλαδή πολύ υψηλή, και κατάσταση συναγερμού. Αυτή ήταν η οδηγία και επί της ουσίας ποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής
αφορά αυτή η οδηγία. Το ποικίλο όρος, αποκλεισμός όλων των οδών που οδηγούν στο ποικίλο όρος, καθώς και την περιοχή του όρους. Γεράνια όρη που επλήγει ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα από την πρώτη πυρκαγιά του φετινού, πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού. Στις εξής θέσεις, περιοχές Καβαλάρη, Χάνι Ντουράκο, δηλαδή Αλαποχωρίου, αλλά και άλλες περιοχές, στις θέσεις Χάνι Δερβαίνη Μεγάρων προς Γεράνια και Σταυρός Κινέτας προς Γεράνια. Όρος Πατέρα επίσης, στις εξής θέσεις, διασταύρωση οδών Κανδύλη προς περιοχή Ραντάρ και Αγία Τριάδα. Είναι συγκεκριμένες περιοχές, μπορείτε να μπείτε και να ενημερώνεστε στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής ποιες είναι οι περιοχές. Εγώ θα τις πω πολύ επιγραμματικά, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πρόβλεψη κατά τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατηγορίας κινδύνου 4, που σημαίνει πολύ υψηλή, ή κατηγορίας κινδύνου 5, που σημαίνει κατάσταση συναγερμού, απαγορεύεται η κυκλοφορία. Επίσης, Σταυρός Δρίκου προς Βαθυχώρη και Ασκάλη προς Κρύφτη, όρος Κυθερώνας, όρος Πάρνηθα και αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, απαγόρευση κυκλοφορίας στην πάροδο της οδού Γκιόκα, στη βορειοδυτική περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας. Αυτές είναι κάποιες από τις περιοχές όπου, ξαναλέω για άλλη μια φορά, γιατί είναι ιδιαίτερο σημαντικό, επειδή έχει πληγεί η Δυτική Αττική και μάλιστα από τις πρώτες του φετινού καλοκαιριού, τις πρώτες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου, σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται κυκλοφορία, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε πριν από λίγη ώρα ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, ο κύριος Λευτέρης Κοσμόπουλος. Έχουμε επίσης στην αυτοδιοικητική ατζέντα το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την αυτοδιοίκηση. Έγινε και σχετική ημερίδα υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπαν αιρετοί αυτοδιοικητικοί σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στους Δήμους. Ο σκοπός είναι στην ουσία να δούμε ξανά δομές της αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον Δήμο και να καταφέρουμε να βρούμε πλέον έναν συνεργάτη και όχι έναν μπαμπούλα, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, ή έναν κατήγορο στα όσα κάνουμε. Να βρούμε έναν συνεργάτη ο οποίος θα μας δείξει πλέον ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν σε διάφορες διαδικασίες που έχουμε σήμερα στην δημόσια διοίκηση και πώς θα μπορέσουμε αυτές να τις διασφαλίσουμε, πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε κινδύνους που ελοχεύουν από κακή διακυβέρνηση, από κακές διαδικασίες, από έλλειψη διαδικασιών, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας όλοι να είμαστε πιο ασφαλείς και να νιώθουμε ότι έχουμε προασπίσει το δημόσιο χρήμα, τη δημόσια περιουσία με καλύτερο τρόπο. Αναφεβούλα, ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, συνδυασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού και δίτου ΟΤΑ. Είναι γνωστό ότι στη δημόσια διοίκηση η λήψη και η εκτέλεση αποφάσεων αυτονόητα υπόκειται σε έλεγχο. Άρα, σε ένα δημόσιο οργανισμό όπως ο Δήμος, ο πρωτοβάθμιος λοιπόν οργανισμός αυτοδιοίκησης, η εκάστοτε διοίκηση σχεδιάζει έργα, ενέργειες και δράσεις με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και προφανώς διαχειρίζεται δημόσιους πόρους. Άρα, ο έλεγχος των αποφάσεων της διοίκησης ενός Δήμου, της διαχείρισης των δημοσίων πόρων, είναι δεδομένος και σε κάθε περίπτωση έχει ως στόχο την προστασία του δημοσίου χρήματος, της δημόσιας περιουσίας και τη συμμόρφωση της διοίκησης με την νομοθεσία και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της αποδοτικότητας. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει 20-25 για την ακρίβεια, τελειώνουμε μέχρι την Παρασκευή, διαδικασίες, οι οποίες ουσιαστικά είναι, καταλαμβάνουν το 50-60% της λειτουργίας των υπηρεσιών, των ειδικότερα οικονομικών συνδιαλλαγών, δηλαδή μισθώσεις, προϋπολογισμός, ισολογισμοί, απευθείας αναθέσεις, διαδικασίες δημοκρατικές. Εδώ πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 40-50, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλήρες πακέτο. Όμως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αυτές οι διαδικασίες να βρίσκονται σε ένα μόνιμο σύστημα επικαιροποίησης. Γιατί, όπως είπαμε και νωρίτερα, η νομοθεσία αλλάζει, τροποποιείται πολύ γρήγορα. Υπάρχουν εγκύκλοι, υπάρχουν πολλά σημεία αντινομίας τα οποία προκύπτουν όταν κάτσεις και καταγράψεις όλη την λογική ένας-ένας, ο προγενέστερος και οι μεταγενέστεροι
η γενικότερη προς τους ειδικότερους νόμους για να μπορέσεις να βρεις πιθανά λάθη ή πιθανές ατελεσφορίες. Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Όπως είπα και στον πρόλογο, σήμερα έχουμε την επίσημη πρώτη των πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσικά και οι δήμαρχοι αλλά και ο περιφερειάρχης βρέθηκαν κοντά στους υποψήφιους των πανελλαδικών. Με δημόσιες παρεμβάσεις τους πάντα δήλωσαν το πόσο δίπλα τους βρίσκονται και περισσότερα θα μας πει φυσικά η Ματίνα Πολυχρόνη, εδώ η συνάδελφος. Πριν πάμε στο αυτοδιοικητικό δελτίο να δούμε ποια είναι τα μηνύματα που έστειλαν οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης σχετικά με τις πανελλαδικές. Αυλαία σήκωσαν σήμερα οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και έσπευσε και ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι να δώσουν το δικό τους μήνυμα. Ο περιφερειάρχης στην ανακοίνωση του είπε ότι για δεύτερη χρονιά οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες και φυσικά αυτό λόγω της πανδημίας. Εκείνο το οποίο τόνισε στην ανακοίνωσή του είναι ότι υποχρέωση δική μας είναι να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών αυτών και να μπορέσουν να μείνουν στην Ελλάδα, τόνισε στην ανακοίνωση ο Περιφερειάρχης Αττικής. Πολλοί ήταν και οι δήμαρχοι οι οποίοι έβγαλαν τις δικές τους ανακοινώσεις για να ευχηθούν καλή τύχη σε όλους τους υποψήφιους μαθητές, υποψήφιους φοιτητές. Να ξεκινήσουμε με τον Δήμο Ηλίου. Ο δήμαρχος, ο κύριος Ζενέτος, στην ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Δήμος είναι πανέτοιμος να προσφέρει ό,τι χρειαστείτε σε αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία με τους διευθυντές και τους καθηγητές. Έχει γίνει ό,τι απαιτείται ώστε να αισθανθούν ασφαλείς. Καλή τύχη ευχήθηκε φυσικά και ο Δήμαρχος Λυκόβρησης Πεύκης, ο κύριος Μαυρίδης. Περάσαμε, λέει, όλοι μας μια δύσκολη χρονιά που ήταν ακόμη πιο δύσκολη για τους υποψήφιους των πανελλαδικών, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς. Με πίστη, αναφέρει στην ανακοίνωση ο κύριος Μαυρίδης, στον εαυτό και στις δυνάμεις σας μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάθε δυσκολία. Και πάμε τώρα στο μήνυμα του Δημάρχου Περάματος, του κύριου Λαγουδάκη. Εύχομαι η προσπάθεια όλων σας να στεφθεί με επιτυχία και οι κόποι σας να ανταμυθούν. Αναφέρει, αξίζουν συγχαρητήρια σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, διότι ανήκετε, λέει στην ανακοίνωση, στην φουρνιά που δοκιμάστηκε από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Και να πάμε στον Δήμαρχο Σαρωνικού, τον κύριο Φιλίππου, ο οποίος έχει έτσι ένα πιο συγκινητικό μήνυμα και αναφέρει ότι εμείς οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι, όση ώρα εσείς δίνετε τη μάχη μέσα στις αίθουσες, εμείς έξω αγωνιούμε, λέει ο κύριος Φιλίππου. Δώστε τη μάχη των Πανελληνίων και προχωρήστε με δύναμη και ορμή για να κατακτήσετε τα όνειρά σας. Παιδιά, λίγο ακόμη έμεινε, κλείνει την ανακοίνωση του το μήνυμά του αυτό για καλή τύχη, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος. Μάλιστα, εγώ θα τη ξεχωρίσω, δεν έχουμε τη σχετική φωτογραφία, θα τη δείξουμε κάποια στιγμή. Με το μήνυμα του Δημάρχου Τρικαίων και Προέδρου της ΚΕΔΕ, του κ. Παπαστεργίου, που έδειξε και τη φωτογραφία που είχε τότε στο έγγραφο ουσιαστικά που έπρεπε να δείξει κάποιος για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι πραγματικά αγνώριστο. Στην κάρτα αυτή που χρειάζεται στην ταυτότητα. Που χρειάζεται. Ήταν αγνώριστος τότε, η αλήθεια είναι. Θα το δείξουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα μηνύματα, Γιώργο, και το σημαντικότερο, το οποίο όλοι οι δήμαρχοι επισημαίνουν, ενδεικτικά είπαμε αυτές τις ανακοινώσεις, είναι ότι οι υποψήφοι φοιτητές, οι μαθητές που δίνουν τώρα πανελλήνιες, κυνηγούν τα όνειρά τους, όμως τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Έτσι αρχίζει κάτι. Αρχίζει αυτή η προσπάθεια, ο αγώνας. Δεν είναι και τελευταία μάχη. Όχι, στη βέβαια. Ζωή που θα δώσουν όλοι αυτοί οι υποψήφοι. Βέβαια, πρέπει να εξάρουμε και το γεγονός ότι όλοι οι Δήμοι και η Περιφέρεια βοήθησαν έτσι ώστε και οι πανελλαδικές να ξεκινήσουν με πολύ σωστή λειτουργία και εύρυθμη, με όλα τα μέτρα που χρειάζονταν, μάσκες, αντισηπτικά, ό,τι χρειαζόταν. Με την βεβαίωση φυσικά ότι αλλά έχουν κάνει σωστά. Και απολύμανση των χώρων φυσικά. Ναι, βέβαια, και με απολύμανση, αλλά και με τη βεβαίωση ότι έχουν κάνει self-test. Ήταν υποχρεωτικό, ούτως ώστε και εκπαιδευτικοί και μαθητές να μπουν στην τάξη. Και το θέμα κιόλας, να το πούμε, ήταν δεξιότητες και εφόδια για το μέλλον. Πολύ, πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Χαρακτηριστικό θέμα. Αυτές ήταν οι ενέργειες των Δήμων. Καλό να αναφέρουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά όλοι οι Δήμοι βρίσκονται δίπλα στους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. 114 εκατομμύρια ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ως έκτη τακτική δόση σε Δήμους και περιφέρειες της χώρας με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
πλήθος αντιδράσεων και πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το προωθητικό βίντεο του συνεδρίου για την γονιμότητα. Η παράταξη Δύναμη Ζωής κάλεσε τη διοίκηση της περιφέρειας να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους αρχικά στήριξε το συνέδριο, με τη διοίκηση να απαντά πως ο λαϊκισμός δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Την ετήσια τακτική γενική συνέλευση τους πραγματοποίησαν νυν και πρώην δήμαρχοι της Αττικής, μέλη της Ένωσης Δημάρχων, στον χώρο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλιούπολης. Οι δράσεις της Ένωσης, παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο. Με τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης εν ώψη μιας συνεργασίας η οποία θα συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της Αττικής. Κυριακάτικη επιχείρηση καθαριότητας και απολύμανσης από τον Δήμο Αθηναίων στην περιοχή των Πατησίων. Σε ένα ακόμα διαδικτυακό ραντεβού καλεί τους κατοίκους της πόλης ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος. Την Τετάρτη 16 του μήνα, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8, ο Δήμαρχος θα απαντήσει σε ερωτήματα, το οποίο όποιος θέλει μπορεί να στείλει στο email pressiraklio@gmail.com. Και κλείνοντας, δωρεά 5 δεξαμενών νερού από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών στον Δήμο Παπάγου Χολεργού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνει για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Πολλές ειδήσεις και σήμερα. Να συμπληρώσω επίσης την πρώτη είδηση που ανέφερες για την επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι μόλις τώρα ανακοινώθηκε το γεγονός ότι δίνονται άλλα 54 εκατομμύρια από τους κεντρικούς αυτοτελείους πόρους σε συγκεκριμένους δήμους για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Είναι μια σημαντική βοήθεια που δίνεται με την δυσκολία που αντιμετωπίζουν όλοι οι δήμοι αυτή την περίοδο. Είναι 54 εκατομμύρια ευρώ που μοιράζονται σε όλους, σε πάρα πολλούς δήμους, τέλος πάντων δεν είναι όλοι που εντάσσονται μέσα, και αφορούν καθαρά ληξιπρόθεσμες οφειλές. Που σημαίνει αυτό παράλληλα ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα βρεθούν στην πραγματική οικονομία, και αυτό νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα καλύψουν κενά. Να πούμε, Γιώργο, σαν έξτρα να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Και ο Δήμος Αθηναίων έχει ξεκινήσει από τη μία το μεσημέρι στο πρώτο πολυδύναμο κέντρο Σόλωνος 78 μια εθελοντική αιμοδοσία. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να πάει στο πρώτο πολυδύναμο κέντρο Σόλωνος 78 έως τις 6 το απόγευμα για να δώσει αίμα, γιατί φυσικά το αίμα σώζει ζωές, όπως πάρα πολύ συχνά ακούμε και λέμε, και γιατί είναι αλήθεια. Και χθες είχε και η Περιφέρεια Αττικής διοργανώσει εθελοντική αιμοδοσία και έδειξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση ο κόσμος. Είναι σημαντικό λοιπόν σήμερα, όποιος θέλει, ως τις 6 το απόγευμα στο πολυδύναμο κέντρο του Δήμου Αθηναίων να πάει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε και την επισκόπηση του τοπικού τύπου πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής, λοιπόν, η πρώτη εφημερίδα. Αναζητείται οριστική λύση με τις σοβαρές εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο. Είναι το κεντρικό θέμα. Είναι μετά από τη συνάντηση του Δημάρχου Ελευσίνα στα Υπουργεία για την προώθηση θεμάτων με αρρωγό τον κύριο Αθανάσιο Μπούρα. Ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης και έργα σε δρόμους της βιομηχανικής περιοχής Μάνδρας. Σημαντικές δεσμεύσεις Χρήστου Στάθη προς τη διοίκηση του ΒΕΠ. Είμαστε δίπλα σας και θα σας στηρίζουμε για να διεκδικείτε τα όνειρά σας, να πετύχετε στόχους και τις επιδιώξεις σας. Είναι το μήνυμα του Δημάρχου Νίκου Μελετίου για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στην εφημερίδα Θριάσιο. Πανελλήνιες 2021, πρεμιέρα σήμερα για 100.000 υποψήφιους. Σε ετοιμότητα η Δήμη Ασπροπύργου Ελευσίνας και Φιλής. Μέτρα για την εξασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής των εξετάσεων είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Θριάσιο. Πάμε στην εφημερίδα Μαρισία. Ομόφωνα ψηφίσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, διπλό όχι για λατομία και καζίνο. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Συνείδηση. Η Δημοτική Αρχή Σαρονικού απορρίπτει τη δημιουργία μονάδας καύσης βιόρευστων. Βλαβερή επένδυση τη χαρακτηρίζει και είναι και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Συνείδηση. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη.
Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για το δεύτερο μέρος. Σας είχα προαναγγείλει ότι μαζί μας βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς. Πολύ πλούσια η δραστηριότητα η κοινοβουλευτική του Υπουργείου Εσωτερικών και πολλά τα θέματα που αφορούν φυσικά την αυτοδιοίκηση. Νομίζω το Υπουργείο το δικό μας, που η κάθε του πράξη πατάει σε όλη την επικράτεια και αφορά όλους τους Δήμους, αλλά και κατ' επέκταση όλη την κοινωνία, είχε ήδη δεσμευτεί από πέρυσι ότι δρομολογούσε αρκετά νομοσχέδια τα οποία έπρεπε να πάρουν τη σειρά προτεραιότητα τους και ήδη είναι σε υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Τρία, αν μπορώ να κωδικοποιήσω λίγο τα νομοσχέδια και το κοινοβουλευτικό έργο. Κλείσαμε τον εκλογικό νόμο, που θέλω και την δική σας θέση πάνω σε αυτό και το πώς μπορεί να βοηθήσει την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά τις νέες εκλογές στις δημοτικές αρχές. Δεύτερο πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο που έκλεισε και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάμε για την τηλεεργασία, που έχει συνάφεια και με τον εξυγχρονισμό ουσιαστικά του δημοσίου τομέα. Και νομίζω το επόμενο διάστημα θα κλείσουμε και με τα ζώα συντροφιάς άλλο ένα κρίσιμο νομοσχέδιο. Θέλω την θέση σας, ένα-ένα να τα πάρουμε γενικέ. Αρχικά για τον εκλογικό νόμο. Πώς αυτός ο εκλογικός νόμος, ο καινούριος εκλογικός νόμος, θα βοηθήσει τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές? Πρωτού απαντήσω για τον εκλογικό νόμο, δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε την προσπάθεια που έγινε και για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Πολύ σημαντικό. Που πιστεύω ότι χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία, λόγω του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνένεσε, με αποτέλεσμα πράγματι το πρώτο βήμα που είχε γίνει το 19 να συνεχίζει να υφίσταται, αλλά οι αδυναμίες που υπήρξαν ως προς τη δυνατότητα όλων των Ελλήνων του εξωτερικού που διαμένουν επί δεκαετίες έξω από την Ελλάδα να μπορούν να ψηφίζουν από τη χώρα στην οποία κατοικούν, παραμένουν, με αποτέλεσμα η πρόβλεψη να μην είναι το μαζική συμμετοχή σε αυτή που στοχεύαμε και θα πρέπει να στοχεύουμε, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων που και είναι, αισθάνεται Έλληνες αλλά και είναι Έλληνες, αλλά κυρίως είναι μέσα στο εκλογικό σώμα, να μην μπορούν να καταφέρουν να ψηφίσουν. Και μου δίνεται μια καλή ευκαιρία, γιατί γενικά για το συγκεκριμένο γενικέ υπάρχουν και παράπονα από τους Έλληνες του εξωτερικού για το ότι δεν άλλαξε τέλος πάντων ο τρόπος αυτός, δεν πέρασε το συγκεκριμένο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις από τους Έλληνες του εξωτερικού. Οι Έλληνες δικαίως διαμαρτύρονται, δεδομένου ότι εδώ και πολλά χρόνια, αν θυμάστε στο παρελθόν, τα τότε κόμματα ενάβλωναν αεροπλάνα για να έρθουν να ψηφίσουν. Θεωρούσαν πλέον ότι στην εποχή που ζούμε της ηλεκτρονικής διαχείρισης των πάντων και κυρίως τις δυνατότητες σύνδεσης του εκλογικού σώματος απευθείας με τις έδρες, ειδικά των προξενείων του εξωτερικού ή όπου αλλού ορίζαμε, θα ήταν διασφαλισμένο ως προς την εγκυρότητα των εκλογικών διαδικασιών, αλλά κυρίως θα ικανοποιήσει και το κοινό αίσθημα των Ελλήνων που βρίσκεται διαβίει, σκέπτεται όμως και λειτουργεί ως Έλληνας και να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει με την ψήφο του αυτό που πιστεύει για καλύτερο για τη χώρα. Σήμερα χάθηκε αυτή η ευκαιρία, δεδομένου ότι με τους περιορισμούς στους οποίους μπήκανε στο νόμο του 19 θα είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό αυτό που θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα μπορέσουμε να το δούμε με μεγαλύτερο πνεύμα αλληλεγγύης και σκέψης ότι η χρήση αυτού του εκλογικού σώματος δεν είναι πολιτική μόνο ψήφος και εκμετάλλευση όπως λένε μερικοί, αλλά δίνει μεγαλύτερη ισχύ και δύναμη στη χώρα μας, αυξάνοντας και το εκλογικό σώμα, ξέροντας ότι στο εξωτερικό ίσως άλλη μια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον εκλογικό νόμο γενικέ. Ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί λίγο πολύ και λόγω του χαρακτήρα της εκπομπής το έχουμε αναλύσει διεξοδικά το τι ισχύει στο νέο εκλογικό νόμο, είναι πώς θεωρείτε ότι αυτός ο νέος εκλογικός νόμος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην ευελιξία των Δήμων μετά τις επόμενες εκλογές? Η αλήθεια είναι ότι ο προηγούμενος εκλογικός νόμος δημιούργησε πολλές δυσκολίες στο να μπορέσουν οι καινούργιες διοικήσεις που εξελέγησαν το 19 να λειτουργήσουν και να εφαρμόσουν τα προγράμματα για τα οποία ψηφίστηκαν. Έτσι, αναγκαστήκαμε τον Αύγουστο του 19 να κάνουμε τον νόμο της κυβερνησιμότητας, που ακόμα και τώρα υπάρχουν αιτήματα αρκετών Δήμων που μας ζητούν να προσθέσουμε και άλλες αρμοδιότητες στην οικονομική υπηρεσία.
κάτι το οποίο αντίκειται και στη φιλοσοφία τη δική μας, αλλά εκ των πραγμάτων πρέπει να δίνουμε λύσεις. Ο καινούργιος νόμος επαναφέρει σε ένα βαθμό την κυβερνησιμότητα με πλειοψηφίες που ούτως ή άλλως δοκιμάστηκαν στο παρελθόν επί πολλές τετραετίες. Δίνει τη δυνατότητα, όπως είχε εφαρμοστεί και το 2006, της απευθείας εκλογής από τον πρώτο γύρο με το 43% συν 1, κάτι που είχε κληθεί συνταγματικό με το 42% τότε επί Παυλόπουλου, και παρέχει τη δυνατότητα στο δεύτερο γύρο της απόλυτης πλειοψηφίας, ούτως ώστε όποιος παίρνει την εντολή να σχηματίσει, να εκλεγεί δήμαρχος, να μπορέσει να διοικεί με αυτοδυναμία τέτοια, ούτως ώστε να υλοποιεί τις προτάσεις για την οποία άλλωστε ψηφίστηκε. Βάλαμε όμως και 2-3 άλλα πρόσθετα, τα οποία για μένα είναι καθοριστικά. Δηλαδή αυξήσαμε την θητεία, την επαναφέραμε στα 5 χρόνια, κάτι το οποίο πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, αν δεν το έχουν ζήσει μέσα από την αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι που εκλέγονται και οι περιφερειάρχες, αλλά περισσότερο οι δήμαρχοι των μικρών δήμων ιδιαιτέρως, είναι πολύ μικρό το διάστημα το οποίο θα τους απομένει μέχρι το να μπορέσουν να εκλεγούν, να εδραιωθούν, να συνειδητοποιήσουν το πώς ακριβώς βρίσκεται η όλη διαδικασία μέσα στο Δήμο τους και να υλοποιήσουν τις προτάσεις οποίες είχαν καταθέσει ως προγραμματικές συγκλήσεις μέσα στο εκλογικό τους πρόγραμμα. Άρα το διάστημα των 4 ετών, σε συνδυασμό με ότι ειδικά η ΟΤΑ ήταν οι δημόσιοι οργανισμοί που τα τελευταία χρόνια υπέστησαν τη μεγαλύτερη απομείωση σε έμψυχο δυναμικό και ιδιαίτερα σε ειδικότητες όπως είναι οι οικονομικές υπηρεσίες, ειδικά μετά την κατάργηση της υποχρέωσης του ελεκτικού συνεδρίου, και φυσικά στις τεχνικές υπηρεσίες, όπου μπαίνουμε σε μια εφταετία που για όλους είναι μεγάλο το στοίχημα να μπορούν οι Δήμοι στα επόμενα 7 χρόνια να έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν μέσα από τα αναπτυξιακά εργαλεία που παρέχονται περίπου 15 δις, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι περίπου 1,5 δις αναπορρόφητο από το ΕΣΠΑ το οποίο λήγει, περίπου 7 δις το καινούριο ΕΣΠΑ, 3,3 από το Ταμείο Ανάκαμψης και φυσικά το δικό μας το πρόγραμμα που είναι περίπου στα 3 δις, είναι 2,5 πλάς με τη δυνατότητα που δώσαμε με το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα. Άρα μιλάμε μαζί με το ΠΟΥΔΟΕ, το κλασικό του Υπουργείου Εσωτερικών, για πάνω από 15 δις. Αντιλαμβάνεστε ότι θέλουμε αφενός μεν με τον εκλογικό νόμο να δώσουμε δήμους που θα έχουν πλειοψηφίες, άρα να παίρνουν αποφάσεις, αλλά να έχουν και το χρόνο, γιατί όταν σπάει στη μέση τη στιγμή που αρχίζει να αναπτύσσει κάθε διοίκηση την αποτελεσματικότητά της, να έχουν το χρόνο να μπορούν αυτά να τα υλοποιούν μέσα σε βάθος 5 ετίας, ξέροντας ότι όλες αυτές οι δυνατότητες που παρέχονται από αυτά τα αναπτυξιακά εργαλεία είναι ένας μοχλός που πολλαπλασιάζει τα ωφέλη, τόσο τα κοινωνικά αλλά κυρίως και τα οικονομικά για τις τοπικές κοινωνίες, που ειδικότερα μετά τα χρόνια της κρίσης είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μπορούν να τα καταφέρουν οι Δήμοι, θεωρείτε, και οι περιφέρειες, αλλά κυρίως οι Δήμοι γενικοί, και σας ερωτώ, γιατί θα σας μεταφέρω την αγωνία που υπάρχει από πολλούς αυτοδιοικητικούς που συζητάμε καθημερινά για αυτά τα ζητήματα. Απ' τη μία θέτουν και λένε ναι, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό βοήθημα προς τους Δήμους. Απ' την άλλη θέτουν το ζήτημα, μπορούμε να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια, έχουμε τις δυνατότητες οι Δήμοι? Σας προβληματίζει δηλαδή το πώς είναι, θα απορροφηθούν? Είναι μεγάλη αγωνία και η δική μας, και γι' αυτό και ένας ρόλος σημαντικός που δώσαμε την επάφξη ήταν αυτός του ενός έτους. Ήδη τις δύο εγκρίσεις που έχουμε δώσει μονίμων θέσεων, ειδικά στους μικρομεσαίους Δήμους και κάτω, είναι θέσεις ανθρώπων που είναι εξειδικευμένες για αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κυρίως μηχανικοί. Εκεί που ουσιαστικά δυνατούν οι περισσότεροι Δήμοι. Δυστυχώς η λειτουργία του ΑΣΕΠ για ενιαίο διαγωνισμό μας πήγε λίγο πίσω, αλλά όπως πρόσφατα ενημερώθηκα και από την αρμόδια Γενική Γραμματέα του Ανθρωπίνου Δυναμικού, αυτός ο διαγωνισμός ο ενιαίος θα γίνει εντός του τρέχοντος μηνός, το αργότερο του Ιουλίου. Άρα φανταστείτε ότι κάθε μικρομεσαίος Δήμος θα έχει τουλάχιστον 4 άτομα να προσλάβει σε βάθος λιγότερο από 1 έτος με τέτοιες ειδικότητες. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με τον αρμόδιο υπουργό
τον κύριο Βορύδη να βγει γρήγορα και η έγκριση για το 22. Είναι ένα αίτημα που θα καταθέσουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα εγκριθεί. Αν μέσα σε όλο αυτό και δεδομένων των καθυστερήσεων που υπάρχουν, να προϋπάρξει και η έγκριση του 23, με τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν αντίστοιχες μεταγενέστερα, κερδίζοντας χρόνο με την έννοια ότι περνώντας μία διάταξη το Γενάρη, παρέχεται η δυνατότητα στο διαγωνισμό των αρχικών του 21 και του 22, οι ειδικότητες που θα υπάρχουν στα νέες εγκρίσεις του 22 ή πιθανά και του 23, να μπορούν να τούνται απευθείας οι Δήμοι μέσα από το διαγωνισμό αυτό, από τους επιλαχόντες, να μην χρειάζεται νέος διαγωνισμός, αλλά μέσα σε πολύ... Άρα, ουσιαστικά, είναι ένα χρόνιο αίτημα, ένα χρόνιο πρόβλημα των Δήμων, να μπορούν να επιλέγουν επί της ουσίας συγκεκριμένες προχωρώντας, λοιπόν, ο διαγωνισμός του 21 και του 22, το όποια αιτήματα εγκριθούν του 20 και του 21, όποια νέα εγκρίσεις υπάρξει για το 22, σίγουρα, και αν γίνει αποδεκτό το αίτημα για το 23, θα μπουν στην ουσία μέσω από ένα ενιαίο διαγωνισμό και θα βρεθούν σε λιγότερο από ένα χρόνο όλοι οι Δήμοι από 6 έως 8 άτομα εξειδικευμένα σε θέσεις που πονάνε. Πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Να σας πω και στα άλλα ζητήματα γενικέ. Τηλεργασία. Ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή. Θεωρείτε ότι είναι ένα κομβικό σημείο για τον ενσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα αυτό? Είναι ένα από τα θετικά της πανδημίας. Είναι τα καλά που άφησε, ουσιαστικά. Είναι πολλά αυτά τα οποία η πανδημία μας δίδαξε. Έχουν γίνει πάρα πολλά που υπό άλλες συνθήκες θα θέλαμε ίσως και χρόνια για να τα περάσουμε. Είναι σίγουρο ότι εξυγχρονίζει πάρα πολύ ειδικά το δημόσιο, αλλά εκτιμώ ότι και τον ιδιωτικό τομέα, παρόλο που εκεί είχε κάποιες δυνατότητες. Να πω και κάτι άλλο, επειδή σήμερα έχουμε και στην επικαιρότητα το θέμα της υπογεννητικότητας. Η τηλεργασία εκτιμώ ότι συμβάλλει στην οικογενειακή εναρμόνιση, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να είναι πιο κοντά στο σπίτι στις κρίσιμες ηλικίες των παιδιών τους, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και συνοχή στην οικογένεια, ξέροντας ότι από τη μια μεριά δεν εγκαταλείπουν τη δουλειά τους, αλλά από την άλλη μεριά είναι κοντά στα μικρά ειδικά παιδιά, ακόμα και όταν είναι νεογέννητα ή κυρίως είναι σε ηλικίες που δεν έχουν πάει ακόμα δημοτικό. Επίσης, άλλο ένα πολύ σημαντικό εργαλείο θεωρώ, και επειδή είναι και πολύ επίκαιρο, γιατί πριν από λίγο ήσασταν στο Δήμο Αμαρουσίου, μιλάμε για το πρόγραμμα ΙΡΙΔΑ. Αυτό το πρόγραμμα, αν μπορούμε να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές τι ακριβώς είναι και πώς μπορεί να βοηθήσει τους Δήμους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καταργεί στην ουσία την έχαρτη διακίνηση των εγγράφων ανάμεσα στις υπηρεσίες ενός Δήμου, αλλά και κυρίως προσπαθούμε και συμβάλλουμε με την δική μας βοήθεια το να μπορέσει όλο αυτό να διασυνδεθεί ανάμεσα σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος και γενικότερα και σε άλλα Υπουργεία, καθότι στηρίζουμε και άλλα Υπουργεία πέραν του Υπουργείου μας, τα οποία εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει η αυτοπρόσωπη παρουσία το να μετακινηθεί ένα έγγραφο και πολύ περισσότερο το έγγραφο το ίδιο, σαν έγχαρτο όπως το θυμόμαστε, και όλο το αρχαιακό υλικό πλέον είναι ψηφιοποιημένο. Αντιλαμβάνεστε πόσες εργατόρες γλιτώνουμε και πόσες χρόνος από το να πάει ένα έγγραφο από τη μία υπηρεσία στην άλλη πηγαίνει αυτόματα και μπορεί δηλαδή να ξεπεράσει ανάμεσα από 3 ή 4 γραφεία έγκυσε που λέει και ο λαός σε χρόνο σχεδόν δευτερολέπτων. Πριν πάμε στο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, που και εκεί θα μας εξηγήσετε τις θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, προσφάτως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μια πολύ μεγάλη εμβληματική ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και μάλιστα λίγες μέρες μετά βρεθήκατε σε κάποιους από τους δήμους του νότου τομέα, όπου είχατε συζητήσεις με τους δημάρχους της περιοχής. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για την περιοχή, τι συζητήσεις έγιναν και πέραν των συζητήσεων που έχουν σχέση με την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, ποια είναι τα έργα, ποιες είναι οι προτεραιότητες των Δήμων του νότου τομέα? Η αλήθεια είναι ότι το παράλληλο μέτωπο, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως λένε μερικοί, είναι στο επίκεντρο εδώ και τα τελευταία χρόνια και είναι ένας μοχλός ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αλλά και της Ελλάδος θα έλεγα. Σήμερα λοιπόν είμαστε μπροστά σε ένα γενικότερο σχεδιασμό που, ξεκινώντας από το έργο του ελληνικού, το οποίο από ό,τι όλοι διαπιστώνουμε ως ο νου που ξεκινάει όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη πια να υλοποιείται, και είναι ένα έργο πολλών δις,
με όποια υπεραξία δημιουργείται και κατά τον χρόνο της κατασκευής του, αλλά και κυρίως μετά την υλοποίησή του. Εκεί δίπλα λοιπόν θα πρέπει να προσθέσουμε πολλά άλλα έργα σημαντικά τα οποία γίνονται και που η πρόθεση του Υπουργείου μας μέσα από το πρόγραμμα του Αντώνη Στήτσης, πρώην Φιλόδημος 1, να συνδυάσει δεύτερα έργα σε σχέση με το ελληνικό, ούτως ώστε όλα μαζί αυτά να αποτελούν ένα ενιαίο μεγάλο συνδυαστικό, μια ενιαία συνδυαστική τροποποίηση του ευρύτερου χωροταξιακού χώρου του παράλληλου μετόπου, που από πλευράς αναπλάσεων θα δημιουργήσει μια άλλη εικόνα για τους κατοίκους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ήδη κάποια έργα που εκτελεί η περιφέρεια, δηλαδή ολοκληρώνεται το παράλληλο μέτωπο το γνωστό, το οποίο η ενημέρωση που έχουμε έχει ένα ορίζοντα τέλος Νοεμβρίου. Ήδη σε φάση έγκρισης χρηματοδότησης είναι το δεύτερο στάδιο, το οποίο ενοποιεί τις περιοχές της Καλυθέας και του Μοσχάτου και να μπορούν οι κάτοικοι να έχουν άμεση πρόσβαση προς τη θάλασσα, δημιουργώντας όμως αναπλάσεις και διάφορες άλλες δραστηριότητες αθλητικές και πολιτιστικές, ώστε να είναι ένας ενιαίος χώρος, δηλαδή οι γέφυρες που περνάμε σήμερα με τα αυτοκίνητα κάτω από αυτές, πολλοί μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι αύριο είναι το πέρασμα από τον αστικό ιστό των πόλεων αυτών στην παραλία. Παραδίπλα ήδη γίνονται έργα πάνω στους και στον Άλυμο, παράδειγμα, που αναπλάθεται όλα τα σκάφη, η Μαρίνα Λίμου, που ήδη έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και από ό,τι ενημερώνουμε σύντομα θα γίνει αυτό. Ο Δήμος Αλίμου, παράδειγμα, προτείνει να γίνει το Δημαρχείο και να συνδεθεί με την παραλία με διάφορες κομβικές συνθέσεις. Κάτι ανάλογο έχει ο Δήμος Γλυφάδας. Υπάρχει άλλη πρόταση από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου πιάνει όλη τα παράλια εκεί με τα σκάφη και τη Μαρίνα γύρω-γύρω, ούτως ώστε να υπάρχει μια πληθώρα έργων που συνδέονται. Κάτι αντίστοιχο ετοιμάζει και ο Δήμος Ελληνικού και το Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Και φυσικά αυτό που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός είναι ένα μεγάλο έργο, ένα ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος, ο οποίος θα είναι περίπου 6 μέτρων, θα ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βουλιαγμένη, περίπου 22 χιλιόμετρα. Όλα αυτά μαζί, αν τα δούμε συνολικά, αντιλαμβάνεσαι ότι σε βάθος κάποιων ετών όλη αυτή η περιοχή έχει αλλάξει και ο μεν αστικός ιστός πλέον έχει πρόσβαση προς τη θάλασσα. Από την άλλη μεριά, δε όλοι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, αν μη τι άλλο όσοι είναι πλησίων, θα έχουν τη δυνατότητα αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής, είτε μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων, ίσως και των πολιτιστικών δράσεων. Ζώα συντροφιά. Σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, βρισκόμαστε στη φάση της διαβούλευσης ουσιαστικά. Τι αλλαγές φέρνει αυτό το νομοσχέδιο σε ένα ζήτημα το οποίο η αλήθεια είναι το προηγούμενο διάστημα δεν το πολύ αγγίζαμε, το είχαμε αφήσει και λίγο στην άκρη, αν και φαίνεται τουλάχιστον από τις πρώτες μέρες που βγήκε σε διαβούλευση ότι απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Θα σας διορθώσω λίγο. Για να φέρεις αλλαγές θα πρέπει να προϋπάρχει κάτι. Επί της ουσίας σήμερα... Ναι, αλλά μιλάμε για ένα νόμο πολύ παλιότερο. Σήμερα, επί της ουσίας, νομοθετούμε... Οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από αυτή την έννοια. Σίγουρα. Είναι πρωτόλια για μένα. Όχι ότι δεν υπήρχε, σίγουρα υπήρχε. Αλλά εξ υπαρχής δημιουργείται μία βάση η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και είναι σημαντικό αυτό, γιατί όλοι όσοι αγαπάμε τα ζώα και ενδιαφερόμαστε για αυτά, η κάθε σκέψη μας και η κάθε ανησυχία μας είναι σίγουρο ότι συμβάλλει θετικά στην συνδιαμόρφωση αυτού του νομοσχεδίου. Και απόδειξη ότι στη διαβούλευση προσέγγισαν τις 29.000 οι παρεμβάσεις στα διάφορα άρθρα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι για να προκαλέσω τέτοιο ενδιαφέρον σημαίνει ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει μια δυναμική, η οποία δυναμική σήμερα την ελέγχει και την αξιολογεί η κυβέρνηση, ούτως ώστε ό,τι πιστεύει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να βελτιωθεί στην τελική της μορφή, να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα το λάβει υπόψη και θα το... Άρα ενδεχομένως να έχουμε αλλαγές όταν αυτό θα φτάσει προς τη... Οι όποιες αλλαγές μετά την αξιολόγηση κριθούν ότι είναι απαραίτητες, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Γενικέ. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί
Είναι πολλά τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Εσωτερικών? Άλλη μια μεγάλη αγωνία είναι, θα δούμε τις αλλαγές στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και όλο αυτό που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί από την αρχή που αναλάβαμε. Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να ξέρουμε τα συνταγματικά όρια των αλλαγών που μπορούμε να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εντός του χρόνου που διανύουμε, θα έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο, θα ξέρουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε και να είστε σίγουροι ότι θα κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε γενικέ. Βεβαίως. Μείνετε λίγο μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους, να δούμε πώς θα φύγετε ουσιαστικά από το κανάλι. Κίμω Λογοθέτης βρίσκεται στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Καλησπέρα, Κίμωνα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε λίγο δύσκολα. Βέβαια, είχαμε βροχές το πρωί, είχαμε αρκετά συμβάντα και τώρα έχουμε αρκετή κίνηση. Έχουμε συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι την Αχαρνών, στην Ποσειδόνο προς Πειραιά από το Ελληνικό στην Καλαμακίου, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αλεξάνδρα στην κάθοδο, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Κηφισίας από την Αττική Οδό μέχρι τη Σπύρου Λούη, στην κάθοδο της Αλεξάνδρας έως το Σύνταγμα, στη Λεωφόρο Συγκρού και στην Αμαλία, στη Σταδίου, στη Φιλελλήνων, στην Παπανικολή από Αγία Παρασκευή προς Κηφισίας, στη Μικρά Ασία και Αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά και στην Πετουράλη προς Αθήνα, από τη Τιβών μέχρι το Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα, από τη Γοργοποτάμου έως τη Λεωφόρο Κηφισού. Ξεκινάει επίσης να πούμε σήμερα το μεγάλο project της Συγκρού, δηλαδή αναμορφώνουμε τη Συγκρού, που βέβαια στην κάθοδό της έχει νέο ασφαλτοτάπητα διαγραμμίσεις, φτιάχνουμε την κεντρική νησίδα, βάφεται για πρώτη φορά το στιθέο η νησίδα και κυρίως ξεκινάνε και οι πρώτοι και οι διαβάσεις, οι υπόγειες, οι οποίες πλέον θα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως έχει ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης Αττικής, θα είναι πολύ σύγχρονος και θα μπορεί κάποιος να περάσει αυτό το πολύ μεγάλο δρόμο της Αθήνας με ασφάλεια. Μάλιστα, σημαντικές παρεμβάσεις αλλά και σημαντικά προβλήματα στους δρόμους. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κίμωνα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3:30 εδώ στις δημοσκοπήσεις. Καλό απόγευμα σε όλους.